Κυρία Κολλιού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Τα καλύτερα να ευχηθούμε. Και τώρα, αυτή η οξία επατήτηδα πριν πάμε στα του κορονοϊού, είναι όπως δηλαδή παρουσιάζεται στα διεθνή μέσα, τόσο ανησυχητική η κατάσταση, κυρία Κολλιού? Κοίταξε, δεν... ότι είναι σοβαρή η επατήτηδα, εξ όσων φαίνεται. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 10% των παιδιών χρειάστηκε να μεταμοσχευτούν, δηλαδή καταστράφηκε το σηκώδιο τους. Αλλά σίγουρα είναι σπάνια, είναι αρκετά σπάνια η επατήτηδα. Δηλαδή, μέχρι τις 20 Απριλίου, από την 1η Ιανουαρίου, καταγράφηκαν 169 περιστατικά στον κόσμο. Τώρα, και δεν είχε δύο περιστατικά που να σχετίζονται επιδημιολογικά, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο που ελέγχθηκαν τα περιστατικά και μελετήθηκαν. Επομένως, είναι ακόμα, έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι σκοτεινά και δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, τι είναι σκοτεινό για εσάς που πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα? Πρώτα απ' όλα, πόσο μεταδοτικό είναι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, αν δούμε την επιδημική καμπύλη στη Μεγάλη Βρετανία, θα δούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν αυξημένα περιστατικά, πραγματικά αυξημένα. Αλλά πώς συνεχίζουν παρακάτω? Τα στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι 20 Απριλίου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Δεν έχουν βγει ακόμα στοιχεία να δημοσιευτούν, για να μπορέσουμε να δούμε τη συνέχεια της κατάστασης αυτής. Τώρα, υπάρχουν συνάδελφοί σας που δηλώνουν ότι είναι πιο μεταδοτικοί από τον κορονοϊό. Ισχύουν κάτι τέτοια? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι τέτοια, διότι πρώτα απ' όλα θα είχε στο δύο περιστατικά που να σχετίζονται επιδημιολογικά μεταξύ τους. Δεν μπορεί αυτά τα περιστατικά όλα να ήταν άγνωστα από που κόλλησαν, αν ήταν πραγματικά γενή. Από εκεί και πέρα, ο αδενοϊός, αν θεωρήσουμε ότι είναι αυτή η αιτία, γιατί... Όταν λέμε αδενοϊός 41, τι εννοούμε? Είναι 41F. Είναι συγκεκριμένα στελέχη αδενοή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι αυτό το στέλεχος, το υποστέλεχος, ας το πούμε. Είναι σαν το επίθετο κάποιου. Επομένως, δεν μας λέει εμάς πολλά πράγματα. Άρα τώρα έχει σχέση με κορονοϊό, έχει σχέση με εμβόλια, γιατί ακούγονται διάφορα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, δηλαδή, τώρα στις συζητήσεις στο Πασχαλινό Τραπέζι ήταν δηλαδή από τα θέματα που ακούς διάφορα και λες διάφορα. Γι' αυτό είστε εδώ εσείς που είστε ειδικοί να μας τα ξεκαθαρίσετε, ναι. Ας σας πω τι γίνεται. Με το εμβόλιο σίγουρα δεν έχει σχέση, διότι κανέναν από τα παιδιά αυτά δεν ήταν εμβολιασμένο. Επομένως, αυτό το αποκλείουμε, ναι. Ναι. Τώρα, αν σχετίζεται με COVID, είναι γεγονός ότι σε κάποια περιστατικά βρήκαν και ότι είναι ταυτόχρονα COVID θετικά. Όμως, η συχνότητα των παιδιών αυτών με επατήτηδα δεν ξεπερνούσε, ενώ και ήταν θετικά με COVID, δεν ήταν πιο συχνή από τον γενικό πληθυσμό. Άρα δεν έχουμε αύξηση της εμφάνισης του COVID σε αυτά τα παιδιά. Επομένως, δεν θεωρείται ότι είναι αιτιολογικός παράγοντας. Είναι μια συνύπαρξη, τυχαία συνύπαρξη. Λοιπόν, άρα, τώρα, εάν και εφόσον και ευχόμαστε να μην βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση, καταρχήν συμπτώματα στην Κύπρο δεν έχουμε. Εάν και εφόσον, μεταμόσχευση μπορεί να γίνει στην Κύπρο? Όχι, πρέπει να πάει στη... Ήπατος, δεν μπορεί να γίνει η μεταμόσχευση ύπατος. Πού πάμε συνήθως για τέτοια περιστατικά? Αγγλία, πάει στο Λονδίνο. Ναι, γίνεται παραπομπή από το κράτος. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η κλινική εικόνα έτσι όπως την έχουν περιγράψει, συνήθως ξεκινάμε με τους και διάρειες και στη συνέχεια παρουσιάζουν νύχτερο τα παιδιά. Ή τα κόπραμά τους χάνουν το χρώμα τους, γίνονται αποχρωματισμένα όπως τα λέμε. Αυτό σημαίνει ότι οι μαμάδες απλά θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένες όταν το μωράκι τους έχει γαστρεντερίτιδα, να κοιτάξουν αν τυχόν παρουσιάσει ύχτερον ή αποχρωματισμών κοπράνων, θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Τα λέτε ύχτερος εννοείται να αλλάξει η εξωτερική εμφάνιση, αυτό λέτε? Ακριβώς. Ναι. Σημαίνει να κρεμίσουν τα ματάκια και το πρόσωπο, δηλαδή το δέρμα ουσιαστικά. Αν δουν ότι έχει αλλάξει το χρώμα και έχουν αποκτήσει αυτό το κίτρινο χρώμα, έστω και ήπιο, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε με τον γιατρό τους. Μάλιστα. Τώρα από πλευράς κορονοϊού πάμε καλά, σωστά? Νομίζω είμαστε καλύτερα, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Τόσες συγκεντρώσεις φαντάζομαι αυτές τις μέρες. Εντάξει, θεωρείτε θα αλλάξει προς τα πάνω η κατάσταση ή πάμε σταθερά προς τα κάτω? Κοιτάξτε, νομίζω δεν θα επιδεινωθεί πολύ, διότι ήδη ο ιός έχει κάνει την ανοσία του, έχει προσβάλει πάρα πολλούς ανθρώπους
μέσα στον πληθυσμό και επομένως πιο δύσκολα τώρα μεταδίδεται. Ήδη το R0 που δείχνει τη μεταδοτικότητα ήταν κάτω από έναν, καλώς κάτω από έναν, ήταν 0,6, κάτι που δείχνει ότι μειώθηκε η μεταδοτικότητα στην κοινότητα. Βέβαια, αν δεν υπάρχει καμία προφύλαξη, μπορεί και να κάνει κάποια ανέξαρση. Δεν πιστεύω όμως ότι θα είναι πολύ εκτεταμένη. Παρ' όλα τα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο ιός εδώ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατευόμαστε. Δηλαδή και τη μάσκα μας, ειδικά σε κλειστούς και συνοστισμένους χώρους, και οπωσδήποτε τις αποστάσεις από τους άλλους ανθρώπους. Ωραία, γιατί ένας 70-80 ετών άνθρωπος που έκανε 3 εμβόλια, πέρασε και τον ιό, όλα καλά, γιατί να κάνει 4η δόση, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, για τους άνω των 80 τουλάχιστον έχει βρεθεί ότι εκπίπτει ανοσία όταν περάσουν οι 5 μήνες. Επομένως, το να κάνει 4η δόση το προστατεύει. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι έχουν αρκετούς θανάτους ακόμα. Την περασμένη εβδομάδα κατάγραψαν 18 θανάτους. Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι και συνήθως είναι πολύ ηλικιωμένοι. Ναι, αλλά δηλαδή, το άλλο που ανησυχούν, δηλαδή τώρα είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση. Αν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κατάσταση, ξέρω εγώ, είναι δύσκολη, θα βάλουν και 5η δόση, δηλαδή γιατί να μην περιμένουν να έρθει το φθινόπωρο να δουν πώς θα κινηθεί όλη η διαδικασία και μετά. Δηλαδή, μέχρι πόσα εμβόλια θα μπορούν να κάνουν και αν η επαναληπτική, τέλος πάντων, τα επαναληπτικά εμβόλια στο τέλος δεν θα προστατεύουν από τίποτα. Όχι, κοιτάξτε, εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζει είναι για τις μεγάλες ηλικίες ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν και στο μεσοδιάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη. Διότι ο ιός υπάρχει εδώ ακόμα. Μάλιστα. Αν κλείσουν μπορεί να έχουν πρόβλημα, γιατί να μην τους προστατεύσουμε. Οι μικρές όμως ηλικίες, άλλοι λένε κάτω των 60, άλλοι λένε κάτω των 80 χρονών, μπορούν να περιμένουν γιατί δεν έχει εμφανιστεί τόσο σημαντική έκπτωση της ανοσίας τους και θα μπορούσαν να περιμένουν. Γι' αυτό και το εμβόλιο προσφέρεται, δεν επιβάλλεται στις διάφορες ηλικίες. Επομένως, ο καθένας θα κρίνει. Αν είναι κάποιος φυσικά ο οποίος έχει ένα σωρό συνοσηρότητες ή είναι νοσοκατασταλμένος, σαφέστατα είναι ανεξάρτητα ηλικίας που θα πρέπει να πάει να κάνει την τέταρτη δόση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κογλιού. Να δούμε τι θα φέρει μετά το Πάσχα, να δούμε τι άλλο θα πρέπει να συζητάμε, τι άλλο θα δούμε μπροστά μας. Φεύγει ένα κακό, έρχονται άλλα 15 και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.